Πατρίδος, πρώμα κούντες ευέλπιδες, αγώνα των καλών υπονίσαντων είδε. Πέσοντες ευέλπιδες, Κατσουλάκος Δημήτριος, Κουτσιάς Δημήτριος, Καραπατής Ιωάννης, Μοραλής Γιώργος, Πιπέρης Μιχαήλ, Παπαγεωργίου Αντώνιος, Παπαναγιώτου Ιωάννης, Ιατρούλης Νικόλαος, Κοβελίδης Γιώργιος. Είμαι στο Κολυμπάρι Χανίων. Ξεκίνησα, είμαι περίπου 35 χιλιόμετρα απόσταση από τα Χανιά. Ξεκίνησα με στόχο να φτάσω εδώ πέρα. Φόρο τιμής στους ευέλπιδες που έπεσαν μαχόμενοι κατά δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και η σπονδή μου ήταν ο ιδρώτας. Αυτό το μνημείο χτίστηκε το 1971. Πανέμορφο το τοπίο, το Κρητικόν Πέλαγος, το Κολυμπάρι. Ερχόμενος εδώ, συνάντησα κάποιους παλιούς μαθητές. Τώρα περίπου, ο ένας είναι περίπου 40, ο άλλος είναι περίπου 33, και μάλιστα ένα παιδί μόλις έφτασε από το Βέλγιο και μου λέει: «Κύριε Παναγιώτη, είμαι πολύ φαν». Του λέω: «Όχι, αν είσαι φαν, δεν είσαι φαν, είσαι», λέω, «οπαδός». Ευχαριστώ ιδιώτες, δηλαδή σας παρακολουθώ πάρα πολύ και μου αρέσει ο τρόπος ζωής που διάγεται. Δεν συμφωνώ με μερικά πράγματα, μου λέει, αλλά ο τρόπος ζωής, το παράδειγμά σας, με εμπνέει. Πολύ χάρηκα που το είπε αυτό και συνεχίζει: «Και πού βρίσκεται τόση ενέργεια?» Λέω: «Από την ελληνική κοσμοθέαση». Ναι, αλλά ποια είναι αυτή η κοσμοθέαση? Η κοσμοθέαση, η ελληνική κοσμοθέαση είναι, μάλλον τη διέκρινε ο Αιγύπτιος ιερέας όταν απευθύνθηκε στον Σόλωνα, εφόσον ο Σόλων σε προχωρημένη ηλικία όλα ερωτήματα, όλα ερωτήσεις του έκανε του ιερέα να μάθει όσο μπορούσε από τον Αιγύπτιο, και του λέει, απορούσε ο Αιγύπτιος με την περιέργειά του και την δυναμικότητά του, και του λέει: «Εσείς Έλληνες είστε πάντα παιδιά, Έλληνες αϊπέδες». Αυτό ακριβώς, φίλοι μου, είναι η ελληνική κοσμοθέαση, να είσαι πάντα παιδί και να παιδεύεσαι, να παιδεύεις το σώμα, να παιδεύεις το πνεύμα, αναδιφόμενος στην ομορφιά, αναδιφόμενος στη φύση. Όπως αυτή τη στιγμή καθίζω σπίτι, πήρα αυτό εδώ πέρα το Άτι, 35 χιλιόμετρα τα Χανιά, στο βάθος εκεί πέρα βλέπετε τα Λευκά Όρη, θα τα φέρω πιο κοντά. Όσες φορές και να έρθω σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα τοπία, δεν μπορώ παρά μην αισθάνομαι παιδί. Πώς διατηρείς το παιδί μέσα σου? Ακριβώς όπως και ο Σόλων. Ο Σόλωνας συνεχώς μάθαινε. Γυράσκω αΐ διδασκόμενος. Εγώ θα προσθέσω ότι γυράσκω αΐ κινούμενος. Η κίνηση, λοιπόν, φίλοι μου, η κίνηση είναι το ελεξίριο της νεότητος, η πνευματική και η σωματική κίνηση. Θα μου πείτε γιατί σας λέω αυτά από εδώ πάνω, από αυτό το μνημείο, αντί να μιλάω για τους ευέλπιδες. Ουσιαστικά μιλάω για τους ευέλπιδες. Επειδή τι σημαίνει εύελπις? Εύελπις σημαίνει η καλή ελπίδα, ευ. Αυτοί που έχουν μέσα τους, φέρουν την καλή ελπίδα να εξελιχθούν, να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Γιατί έπεσαν αυτά τα νέα παιδιά στο άθος ηλικίας, τους μαχόμενοι, τους τον κατακτητή, τους Γερμανούς, το 1940. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έπεσαν, αλλά ήταν από τους τελευταίους προτού αποχωρήσουν τα στρατεύματά μας στην Αίγυπτο. Γιατί έπεσαν? Μαχόμενοι για μια ιδέα. Την ιδέα μπορεί να τη δούμε εδώ πέρα. Να περιστρέψουμε εδώ. Αυτό. Μαχόμενοι για αυτή την ιδέα. Υπέρ πατρίδος. Πατρίδος προμαχούντες ευέλπιδες, αγώνα των καλών ιονίσαν τον τάδε. Τι είδε? Η πατρίδα είναι μια ιδέα.
τελικά ό,τι είναι όμορφο είναι μια ιδέα, διότι από τον κόσμο των ιδέων αντλούμε την έμπνευση ώστε να υλοποιήσουμε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι ένα μνημείο, είτε αυτό είναι ο καλός βίος μας. Όλοι έχουμε ένα στόχο, μια ιδέα, ένα όνειρο. Το ελληνικό όνειρο τελικά απεδείχθη το μακροβιότερο, αυτό που άνοιξε στους καιρούς. Και όλος ο κόσμος θέλει να μοιάσει αυτό το όνειρο. Ευελπιστώ λοιπόν ότι η πατρίδα θα έχει ευέλπιδες όλων των ηλικιών, ακόμη σε προχωρημένη ηλικία, μπορεί να είσαι παιδί, όπως σας λέω εγώ ίδιος, και να μάχεστε με γνώμονα την ομορφιά, το κάλος, την πνευματική εξέλιξη και όσο μπορείτε να μοιάζετε με αγάλματα. Η χιλιά να είναι μικρότερη από το στήθος πάντα και το πνεύμα να είναι συνεχώς σε αναζήτηση. Αυτά. Αυτά από το κολυμπάρι Χανίων. Έχω τώρα άλλα 35 χιλιόμετρα να διανύσω κατά την επιστροφή. Η ημερομηνία είναι 22 Φεβρουαρίου 2019 και ακούω ότι χιόνι πέφτει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ βεβαίως υπάρχει άλλος Θεός, αλλά από ό,τι βλέπω αρχίζει και έρχεται το σύννεφο, άρα καλά θα κάνω να επιστρέψω γρήγορα. Φιλιά σε όλους.